Έχουμε και το Υπουργείο που μας κοροϊδεύει. Υπόσχεται τίποτα. Αυτή τη στιγμή στην Κρήτη δεν έχει πληρωθεί ούτε ένα ευρώ σε κανένα. Την περίοδο του πρώτου lockdown, οι αλλιευτικές δραστηριότητες πάγωσαν, ενώ δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ ως οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος Αλλίας και Θάλασσας 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο λόγος για τους παράκτιους αλλιείς, οι οποίοι αν και κατέθεσαν τις αιτήσεις τους το περασμένο καλοκαίρι, δεν έχουν λάβει ακόμα την οικονομική ενίσχυση που αφορά το χρονικό διάστημα Μαρτίου έως Δεκεμβρίου του 2020. Αυτό το περιμέναμε εξ ουρανού το βοήθημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όπως όλοι οι κλάδοι πλήγονται, έτσι το ίδιο και εμείς. Δηλαδή δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα αλλιεύματά μας, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, δεν ενδιαφέρεται κανείς μα κανείς για τους αλλιείς. Κανείς. Η κοροϊδία πάει σύννεφο, διότι δεν φαίνεται ο φως ούτε στον ορίζοντα. Όλοι επικαλούνται τον COVID, ναι, αλλά δεν είναι μόνο COVID και κάθε οικογένεια έχει τις ανάγκες της. Χριστούγεννα κάνανε όλοι οι ψαράδες χωρίς χρήματα. Έχουμε κάνει από τον Αύγουστο, όπως σας λέω, τις αιτήσεις και η άλλη αίτηση από εδώ, το οποίο το λέει ότι είναι αναπτυξιακό πρόγραμμα και είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ποτέ δεν τα έχουμε λάβει εμείς. Πρόκειται για χρηματικά ποσά που ξεπερνούν τα 2.700 ευρώ αναλιαία, ενώ οι αιτήσεις που κατατέθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο ανέρχονται σε 7.000. Τα έξοδα τρέχουν. Το κράτος ζητάει το ΦΠΑ, ζητάει τα τέτοια. Από πού θα τα απεξέλθουμε? Ψάρια δεν υπάρχουν 3 μήνες. Τόσο πολύ. Το έχετε ξανασυναντήσει το φαινόμενο? Όχι. Πρώτη φορά. Ίσως να εξαρτάται από τους σεισμούς, ίσως από κάτι άλλο. Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Πώς θα ζήσουμε? Έφυγα τώρα και πήγα στην Αθήνα. Εγώ είμαι καρκινοπαθής. Και πήγα να κάνω μια εξέταση και είμαι και δεν έχω ασφάλεια και χρωστάω και στο ρογά 15.000 ευρώ. Και τώρα περιμέναμε και εμείς τώρα τα Χριστούγεννα να περάσουμε σαν τους ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση μας έχει ξεχάσει τελείως. Ότι δεν υπάρχουμε. Το γεγονός επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτων Επαγγελματικών Αλλιευτικών Σκαφών, ο οποίος επικοινώνησε το πρωί με στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία απέδωσαν τις καθυστερήσεις στην απουσία υπαλλήλων λόγω νόσησης από τον κορονοϊό, διαβεβαιώνοντας ότι πολύ σύντομα θα χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση. Προέκυψε το πρόβλημα στο Υπουργείο με τους υπαλλήλους λόγω κορονοϊού, προέκυψε κάποιο πρόβλημα συστηματικό, δηλαδή στο σύστημά τους με διάφορα άλλα προβλήματα που έχουν στο σύστημα, και έγινε αυτή η καθυστέρηση. Το συντομότερο δυνατόν θα έχουμε την πλήρη όλη στο σύνολο, ας το πούμε, του προγράμματος θα μας πληρώσουν στο σύνολο όλους τους αλλιείς. Μέχρι το πολύ τέλη Φεβρουαρίου.